Τα χειρότερα αποσόφησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων που έσπευσαν νωρίς το μεσημέρι σε βιοτεχνία Παρασκευής Καλιτσουνιών στην Οδό Θερίσου, απεγκλωβίζοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά το χέρι ενός 57χρονου εργαζόμενου που είχε πιαστεί σε μηχανή ανοίγματος φύλου. Συνεργάτες του ειδοποίησαν άμεσα το 199 και το ΕΚΑΒ, καθώς φοβήθηκαν για σοβαρή βλάβη στο άνω άκρο του 57χρονου από μια τυχόν λάθος κίνησή τους. Περί ώρα 12 και 15 κλήθηκε η υπηρεσία μας για παροχή βοηθείας σε ένα άτομο το οποίο από μηχανή φύλου σε επαγγελματικό χώρο είχε εγκλωβιστεί το χέρι του. Με γρήγορες διαδικασίες το απεγκλωβίσαμε χωρίς να κάνουμε περαιτέρω κάποια ζημιά. Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ υπό καταρακτώδη βροχή, με τους διασώστες να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων. Αφού δέχτηκε εξειδικευμένη φροντίδα, αναχώρησε χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Ήμασταν 3 οχήματα με 7 άντρες και μεταφέρεται με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Δεκάδες είναι τα ατυχήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο σε χώρους εργασίας, με τα σωματεία εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να τονίζουν την ανάγκη λήψης μέτρων αυτοπροστασίας και της διενέργειας ελέγχων για τήρηση των κανόνων ασφαλείας.